Η κυβέρνηση φέρνει σήμερα για κύρωση μια συμφωνία μεταξύ Υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας. Αντικείμενό της η προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών άμυνας. Είναι μια πολιτικοστρατιωτική συμφωνία που σηματοδοτεί το μέγεθος της κατά το Υπουργείο Εξωτερικών Ευβάθυνσης της διμερούς στρατηγικής συνεργασίας με έμφαση στην άμυνα και την ενέργεια με το κράτος του Ισραήλ. Δηλαδή, με ένα κράτος που για 53 χρόνια διατηρεί καθεστώς κατοχής επί των Παλαιστινιακών εδαφών. Φυλακίζει και δολοφονεί ακόμη και μικρά παιδιά. Ετοιμάζεται με τις πλάτες των ΗΠΑ να προσαρτήσει την κατεχόμενη Παλαιστινιακή γη, κάνοντας κουρέλι ακόμη και ψηφίσματα του ΟΗΕ. Τέλος, έχει τα όπλα μόνιμα στραμμένα σε χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και πέρα από αυτή, απειλώντας να σύρει ολόκληρη την περιοχή στο πιο βαθιά στο χάος και στον πόλεμο. Σύμφωνα με τον Υπουργό της Εθνικής Άμυνας, η κυβέρνηση επιλέγει μέσω της σημερινής κύρωσης να βάλει το πλαίσιο για να ακολουθήσουν και άλλες συμφωνίες, πιο εξειδικευμένες, που δεν μπορεί να περιμένουν άλλο. Εμείς λέμε ότι η κυβέρνηση έχει μεγάλο θράσος. Κομπάζει για τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος του Ισραήλ. Εμφανίζει αυτή τη χώρα, ούτε λίγο ούτε πολύ, σαν θεματοφύλακα του διεθνούς δικαίου. Αναρωτιόμαστε, δεν είναι άραγε η ίδια η χώρα που βασιζόμενη στην Αμερικανική Σκοπής, αποκαλούμενη Συμφωνία του Αιώνα, ετοιμάζεται εντελώς παράνομα να υλοποιήσει την προσάρτηση της Ιερουσαλήμ ως αδιέρετης Ισραηλινής πρωτεύουσας. Την προσάρτηση της κοιλάδας του Ιορδάνη, που είναι η καρδιά του 30% της Δυτικής Όχθης και οι περιοχές που βρίσκονται βόρεια της Νεκρής Θάλασσας. Ή την διατήρηση των Ισραηλινών επικισμών και των δεκάδων και των χιλιάδων επίκων που είναι δυνάμεις κατοχής στα Παλαιστινιακά εδάφη. Φυσικά και δεν εφησυχάζουμε με την τακτική του δίθεν παγώματος αυτής της διαδικασίας μετά τη διεθνή κατακραυγή. Είναι μια τακτική αναμονής δημιουργίας ευνοϊκότερων συνθήκων για την υλοποίησή της. Πρόσφατα έγινε η επιτυχημένη όπως χαρακτηρίστηκε επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ισραήλ. Τα μονοπόλια στις δύο χώρες πανηγύρισαν. Η κερδοφόρα συνεργασία τους φαίνεται να επεκτείνεται και σε νέους τομείς. Αναφέρθηκε ο κύριος Πρωθυπουργός στην περαιτέρω ενδυνάμωση της αμυντικής συνεργασίας. Αυτής που αναβαθμίζεται συνεχώς με τη συχνή διαξαγωγή κοινών ασκήσεων, με γνώμονα, όπως είπε, την αντιμετώπιση των προκλήσεων που υπονομεύουν τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή μας. Ο ελληνικός λαός και οι λαοί της περιοχής γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι business που επαγγέλλονται οι συμφωνίες σας τρέχουν μαζί με την πολεμική προπαρασκευή. Είναι άρρηκτα δεμένες με τη βία, τον πόλεμο, τον ξεριζωμό. Σε αυτό ακριβώς συντείνει και η σημερινή συμφωνία. Προβάλλεται, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, ανενδίαστα το απατηλό επιχείρημα ότι η συνεργασία με το Ισραήλ αποτελεί ανάχωμα στην επιθετικότητα της Τουρκίας και στις αμφισβητήσεις της επί των κυριαρχικών δικαιωμάτων Ελλάδας και Κύπρου. Το ίδιο δεν λέτε και για το ρόλο του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΗΠΑ. Ποιον κοροϊδεύετε? Προχθές, χθες, σήμερα, τα τουρκικά ερευνητικά σκάφη οργανώνουν την ΑΟΣ της Κύπρου. Τα πολεμικά τους αεροσκάφη παραβιάζουν ακόμη και τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο. Διαφημίζεται τις τριμερείς και πολυμερείς συνεργασίες στην περιοχή. Κρύβεται όμως ότι είναι το καλούπι για μια διευρυμένη συνεκμετάλλευση του ενεργειακού πλούτου. Κρύβεται ότι εξυπηρετούν τα αμερικανικά συμφέροντα και τα συμφέροντα των εδώ αστικών τάξεων. Καμιά σχέση δεν έχουν όλα αυτά με τη διασφάλιση της ειρήνης. Εντείνουν τους ανταγωνισμούς. Απόδειξη ότι σταδιακά Τουρκία και Ισραήλ διαμορφώνουν προϋποθέσεις επαναπροσέγγισης. Απ' την άλλη μεριά, στην προηγηθήσα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή συζήτηση, ο ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε αίτημα αναβολής της συζήτησης. Δήλωσε ότι καταψηφίζει τη συμφωνία. Μπορεί αυτή τη συμφωνία να την κατάρτισε ο ίδιος,
αλλά την καταψηφίζει. Όχι για το περιεχόμενό της, αλλά για το πολιτικό μήνυμα που μπορεί να στείλει. Συνέπειπτε, βλέπετε, με την πρώτη μέρα έναρξης της προσάρτησης παλαιστινιακών εδαφών. Πρόκειται για μια απογείωση της υποκρισίας από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τον ενοχλεί το γεγονός ότι είναι μια συμφωνία με ένα κράτος δολοφόνο. Συσκοτίζει το ότι σαν κυβέρνηση αναβάθμισε σταθερά τις σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ. Κλείνοντας, στις 22 Δεκέμβρη του 2015 πάρθηκε ομόφωνη απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου με την οποία αναγνωρίζεται το Παλαιστινιακό κράτος. Καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν υλοποίησε την παραπάνω ομόφωνη απόφαση. Όχι γιατί δεν τόλμησαν, σταθμίζοντας τις γεωπολιτικές εξελίξεις όπως διατείνονται κάποιοι, θέλοντας να τις ξεπλύνουν στα μάτια του λαού. Δεν τις υλοποίησαν γιατί δεν θέλουν. Γιατί αυτό επιβάλλει η επικίνδυνη αναβάθμιση των σχέσεων με το κατοχικό κράτος του Ισραήλ. Σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και πριν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, δεν τολμά να θίξει οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με τα Ισραηλινά κεφάλαια με τα οποία στείνει γέφυρες για business. Το ξέπλυμα της δολοφονικής πολιτικής του Ισραήλ από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια της πολιτικής των προηγούμενων κυβερνήσεων δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα των άλλων λαών της περιοχής, με τη θέλησή τους να ζουν ειρηνικά, να αναπτύσσουν σχέσεις φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίου ωφέλους. Μετά τα ανωτέρω, είναι αυτονόητη ότι καταψηφίζουμε την κύρωση της υποσυζήτησης συμφωνίας. Σας ευχαριστώ.